αυτό το αριστούργημα, αυτό το φανταστικό κορίτσι, αυτό το ονειρεμένο πλάσμα. Έχεις προλάβει να το δεις λιγάκι σήμερα? Τι, τώρα? Χαιρετιστήκατε? Όχι, τώρα την είδα. Την είδες που έφυγε η κάμερα από εκεί? Τώρα την είδα, πρώτη φορά σήμερα, αλλά την είδα και πότε ήταν, προχτές, Κυριακή βράδυ. Τι είπατε? Είπαμε αυτά που ετοιμάζει, αυτά τα καινούργια πράγματα που ετοιμάζει ένα έργο που δεν έχει καμία σχέση με το περσινό. Δηλαδή, πόσο αντίθετα μπορεί να πάει από τη Φιλουμένα Μαρτουράνο, πήγε φέτος. Έτσι δεν είναι, Ελένη? Τελείως διαφορετικά. Όμως, τι την έκανε να κάνει αυτήν την επιλογή, για ποιο λόγο και γιατί τώρα? Δεν μπήκαμε πολύ βαθιά, γιατί είχαμε μια κουβέντα περισσότερο με το Σταμάτη Φασουλή, το σκηνοθέτη που μίλησε για το έργο, και την Ελένη. Την Ελένη Ράντου. Με την Ελένη είπαμε θα τα πούμε, δώσαμε ραντεβού για σήμερα. Και να την ήρθε εδώ. Η Ελένη της καρδιάς μας είναι εδώ, μετά τις διαφημίσεις και εμείς μαζί της. Πάμε, διαφημίσεις. Δηλαδή, με αυτή τη γυναίκα θες να κάτσεις κοντά. Δεν θες να πας να κάτσεις εκεί πέρα στην ακρούλα μόνος σου. Ποιος είναι αυτός που κάθεται και τη χαίρεται από κοντά και εμείς δηλαδή εξ αποστάσεως? Ποιος... Μπορώ να καθίσω κάπου κοντά της να τη βλέπω, να τα λέμε μια καλύτερα. Χαρά είμαστε, ωραία, έχει και πολύ ενδιαφέρον και πάλι το θέμα. Πού τα βρίσκει αυτά τα θέματα, ζέστη αυτό το κορίτσι εδώ μέσα. Έχουμε, γιατί γνωριζόμαστε εμείς, νομίζεις, για να κάνουμε άλλες φορές και για άλλες φορές κρύωνα. Πέραν τώρα του, είναι και η ζέστη. Τι μας λες τώρα σήμερα, πρέπει δεν είχα πάρει από το έργο. Δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Για εξήγησε, σε παρακαλώ. Για πες το μας εσύ λίγο πιο. Ποιο σαν να τα λέμε δύο φίλες? Ναι. Δηλαδή ξέχνα λίγο όλα αυτά. Τα που πρέπει να πει. Είσαι σούπερ πρωταγωνίστρια, είσαι θεά, τα έχεις όλα αυτά. Πες μου πολύ απλά στη φίλη σου την Ελένη. Γιατί να έρθω στο θέατρο να σας δω? Τι παράσταση είναι αυτή? Έχω ακούσει διάφορες μικρές πληροφορίες, αλλά θέλω να μου δώσει αυτό δεν που θα χτυπήσει την καρδιά μου. Δεν είναι να το περιγράψω. Μπράβο, γι' αυτό ήρθα κοντά σου, να μου το πεις πιο σιγά, δεν πειράζει. Μεταξύ μας λίγο. Για πες κάτι. Μη μου πέσεις κάτι. Όχι, να πέσω, δεν είναι χαμηλά, δεν πάθω τίποτα. Έρωτας χρήμα. Το χρήμα είναι... τώρα πού κολλάει, ρε εσύ? Έρωτας, εντάξει, ωραία πράγματα. Θα σου πω ότι ξεκινάει. Την κρύβω, ρε παιδιά, ή την. Α, μετακινηθήκατε. Εντάξει, εδώ. Ξεκινάει με μια ερωτική συνέβρεση. Της ας το πούμε τη μια βραδιά. Πού? Κάπου στο Βερολίνο. Που συναντιόνται δύο άνθρωποι σε ένα μπαρ. Σε ένα μπαρ. Ναι, και περνάνε την πρώτη τους βραδιά μαζί. Σε λεπτάκι, μην μου το πας έτσι γρήγορα. Δηλαδή νιώθουν έλξη δυνατή ο ένας για τον άλλον, ή είναι ένα κεραυνοβόλο? Που είπανε απλά όχι, εντάξει, μόνος μόνοι δεν είναι μαρέσει. Ένα κεραυνοβόλο. Πέστα μου, αυτά μου αρέσουν τα πάθη. Εμείς όμως δεν τους βλέπουμε. Είναι ένα κεραυνοβόλο μεταξύ τους. Βλέπουμε την άλλη μέρα που ξυπνάνε. Που δεν έχουν ιδέα ο ένας για τον άλλον, και όταν ξυπνάνε και καταλαβαίνουν ποιος είναι. Και βλέπουν τι έχει να κάνει ο καθένας. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Και το μέχρι εκεί θα σου πω, γιατί το παράδοξο είναι ότι όταν ξυπνάνε και ξεκινάει η επόμενη μέρα, ο άντρας θεωρεί ότι πρέπει να πληρώσει τη γυναίκα για τις υπηρεσίες του. Πλάκα μας κάνεις. Ναι, ναι. Σαν δεν τρέπεται. Και τον συμπάθησα. Ναι, και τον συμπάθησα. Και από εκεί ξεκινάει ένα. Ξετυλίγεται ένα άλλο νήμα. Διότι η γυναίκα του έδωσε αυτό το. Γιατί να καταλάβει κάτι. Θεώρησε ότι δεν έχει διαφορά το σεξ μιας νύχτας με την αγοραία λογική. Συγγνώμη, αυτός το έκανε συχνά, έτσι. Ναι. Α, ναι. Εσύ, η ηρωίδα σου. Το συνήθιζες? Η ηρωίδα φρικάρι. Γιατί ανακαλύπτει ότι αυτό που έμπλεξε, το οποίο της είναι και πάρα πολύ θελκτικό και υπάρχει και μία σχέση τρελού πάθους, λοιπόν. Ναι. Ναι, και από αυτόν, είναι ό,τι πολεμάει σε όλη της τη ζωή. Αυτή είναι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία κάνει μία έρευνα πολύ ενδιαφέρουσα για την αξία και την τιμή της ανθρώπινης ζωής στη σύγχρονη κοινωνία. Και έρχεται αυτός, με αυτόν τον τρόπο, να της θυμίσει ποια είναι η αξία της. Να της κοστολογήσει την αξία της. Αυτός τι είναι? Αυτός δουλεύει στον ΟΗΕ. Μάλιστα, ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Δηλαδή ένα βοηθάει. Ανθρωπιστικό περιεχόμενο, το οποίο είναι και πάρα πολύ συγχρόνως μεγάλης εξουσίας, μεγάλων... ξέρει ακριβώς τι πρόκειται να έρθει, είναι πάρα πολύ ενημερωμένος πάνω στα πολιτικά. Και η σχέση του με τον έρωτα είναι σχέση συναλλαγής και σχέση μη δέσμευσης. Γιατί δεν θέλει δέσμευση? Καμία.
Δεν θέλει κανένα συνέστημα. Είναι από αυτούς που... το συνέστημα είναι υπερτιμημένο και ουσιαστικά υπερβολικά χειριστικό. Είναι από αυτούς που βοηθάνε όλο τον κόσμο, αλλά δεν ξέρει να έχει επαφή με έναν άνθρωπο. Ουσιαστικά είναι μία συμβολική μορφή. Είναι, ας το πούμε, μία μορφή ελεύθερης οικονομίας σε άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα την καταδιώκει και σε αυτόν ο τρόπος που αρνείται αυτή και η δική του πρόταση στοιχιώνουν ο ένας τον άλλον. Και ξεκινώντας αυτή ένα ταξίδι εγκληματικούς λόγους που έχει σαν προορισμό την Αλεξάνδρεια. Συμβολικά είναι κάτι σαν την Ιθάκη, ένα κέντρο πολιτισμού, ένα κέντρο γνώσης. Με βάρη παρελθόν. Ναι, ναι. Σε όλη τη διαδρομή, τα λεφτά που της έχει προτείνει, ως αμοιβή για τη βραδιά που περάσανε, θα τη στοιχιώσουν. Θα είναι κάτι το οποίο θα μπαίνει συνέχεια σαν ζητούμενο, αν πρέπει να ξεπουληθεί για αυτά τα λεφτά. Θέλει να τον τιμωρήσει αυτή, να τον εκδικηθεί. Είναι τέτοια σχέση μίσους, τέτοια σχέση αγάπης, τέτοια σχέση πάθους, τέτοια σχέση... μπορεί να περιέχει μια σχέση ζωής. Μα Ελένη μου, αγάπη και μίσους πάνε μαζί. Το έχει πει σε ένα τραγούδι του Καρβέλας, βέβαια, και τραγούδισε η Βύση, αλλά πάνε μαζί. Δηλαδή, μπορεί κάποιον που τον αγαπάς πολύ ταυτοχρόνως και να τον μισείς ταυτόχρονα. Αν μεσολαβήσει ένα πάθος, να συμβεί και αυτό. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Γιατί η αγάπη θέλει χρόνο. Την αγάπη, έτσι όπως λέει και το έργο, πρέπει να την περιμένεις. Όταν βιάζεσαι, και επειδή αυτό το έργο σχολιάζει πάρα πολύ τη Δύση και τον τρόπο που σκεφτόμαστε και το βιαστικό των πραγμάτων που δεν τα περιμένουμε, και το πρώτο πράγμα που σε διδάσκει, λέει το έργο, είναι την αγάπη, στη διδάσκει στη γυναίκα τουλάχιστον η μητρότητα. Γιατί τι κάνεις, 9 μήνες πρέπει να περιμένεις το παιδί. Και όχι μόνο αυτό, από εκεί και πέρα είναι αγαπάς. Αυτό το νούμερο ένα στη ζωή σου. Είσαι δεύτερη. Ναι, αλλά ο χρόνος που εποάζεται η αγάπη είναι σημαντικός. Δεν είναι συναντάς κάποιον και λες καλησπέρα, σ' αγαπάω. Θέλει χρόνο να εποαστεί. Η Δύση και ο τρόπος ο σύγχρονος που τρέχουμε τη ζωή μας και ειδικά ο οικονομικός τρόπος δεν σου επιτρέπει την αγάπη. Γιατί είναι τόσο οι ρυθμοί γρήγοροι που δεν προλαβαίνει να υποαστεί τίποτα το οποίο να έχει αγάπη. Ναι, αλλά απ' την άλλη δεν σημαίνει ότι πάντα μια παθιασμένη σχέση, ακόμα και αν τραβήξει κάποια χρόνια, που για να τραβήξει σημαίνει ότι το ζευγάρι δεν είναι και αυτό που λέμε συνεχώς μαζί. Δηλαδή δεν λέει το ζούμε. Για μια σχέση μιας βραδιάς. Εντάξει, μιλάω γενικότερα. Ναι. Δεν σημαίνει όμως ότι η παθιασμένη σχέση κρύβει και αγάπη. Μπορεί να κρύβει τρελό πάθος, τρελή καψούρα, ό,τι θες τρελό, αλλά αγάπη, αγάπη. Σχέσεις που έχουν διαφωνία, εντάσεις και απόσταση και μαζί, δεν ξέρω αν μπορεί να έχει στο βάθος και πραγματικά αγάπη, αγάπη με ουσία. Ναι, αυτό είναι και το ερώτημα του έργου. Άλλο το αγαπώ, να σου το πω, πώς η αγάπη χωράει, ακριβώς να το πράξω. Να σου πω, το έργο προσπαθεί να το κάνει λίγο πιο ανοιχτό το θέμα. Ένα από τα θέματα, σου λέω τώρα κομμάτια από το έργο που δεν κάνει να τα προδίδω. Μα γιατί πάνω. Ρε παιδί μου δεν κάνει. Γιατί επειδή έχει, ας το πούμε, παράλληλα πηγαίνει η αγάπη μαζί με το χρήμα και υπάρχει μια φράση στο έργο ότι είναι μια εποχή που δεν παίρνεις, σου παίρνουνε. Αναρωτιέται πώς η αγάπη χωράει σε μια τέτοια εποχή. Άρα πώς η αγάπη χωράει και σε μία σχέση. Άρα πώς η αγάπη χωράει σε εποχές που χάνεις πράγματα, σε εποχές απολειών. Τι σε έκανε να ξεχωρίσεις αυτό το έργο? Μισό λεπτό. Ότι... Ναι. Γιατί νομίζω ότι παρότι το παρουσιάζεις πολύ ενδιαφέρον για σένα, γιατί προφανώς σε εντριγκάρισε, κάτι μου λέει ότι το φοβήθηκες και μπορεί και να μην ήθελες να το κάνεις στην αρχή. Όχι, δεν το ήθελα πάρα πολύ το κάνω. Α, ήθελες. Ή φοβήθηκες όμως παράλληλα. Απλώς επειδή είναι εποχές που γίνονται συντηρητικές δουλειές, πράγματα που πατάνε σε γνώριμους δρόμους, και αυτό δεν έχει γνώριμο δρόμο, έπαιξε πάρα πολύ μέσα μου αν θα κερδίσει η αγάπη μου για έρευνα, για το παρακάτω που θα με ενδιέφερε ή για κάτι το οποίο συντηρητικό που το ήξερα. Α, αυτό. Γιατί πάντα έχω μια διαστροφή στον τρόπο που σε κάθε κείμενο ψάχνω να βρω έναν καινούριο τρόπο για χιούμορ. Πόσο χιούμορ μπορεί να χωράει σε ένα έργο που μιλάει για τόσο σκληρά πράγματα, για αυτή την τόσο σκληρή πραγματικότητα.
και πάντα με τσιγκλάει κάτι το χιούμορ να βγαίνει από άλλη δεξαμενή. Σε αυτό το έργο δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι που να βγαίνει το χιούμορ από τέτοια δεξαμενή. Βγαίνει από μια άλλη είδους διαστροφή και μέσα σε όλο αυτό, όποιος τουλάχιστον έχει δει πρόβες, ουσιαστικά κάνεις μια παρέα σε αυτό που περνάμε όλοι και σε αυτό που νιώθουμε όλοι. Εγώ όταν διάβασα το έργο ένιωσα αυτό που νιώθουμε όλοι αυτή τη στιγμή. Πώς γίνεται να επιβιώνεις σε εποχές που αλλάζουν δραματικά τα πράγματα, αλλά όχι από μέσα σου, απ' έξω. Όταν η αλλαγή έρχεται απ' έξω. Γι' αυτό και αυτό το κάνει και πολιτικό έργο. Γιατί ένα κοινωνικό έργο είναι ένα έργο το οποίο αφορά εσένα και οι αλλαγές που συμβαίνουν σε σένα μέσα. Ένα πολιτικό έργο, η αλλαγή είναι μεγαλύτερη από σένα. Έρχεται από μια κοινωνία, έρχεται από μια οικονομία, έρχεται από μια κατάσταση η οποία δεν αφορά μόνο εσένα και εσύ είσαι θύμα αυτής μιας κατάστασης. Τώρα πώς θα την διαχειριστείς αυτή την κατάσταση είναι προσωπικό θέμα. Αλλά για παράδειγμα όλο αυτό που γίνεται με εσάς, με τα κανάλια, με τα από εδώ, με τα από εκεί, εσύ νιώθεις ότι είσαι ο ίδιος, κάνεις τη δουλειά σου με τον ίδιο τρόπο. Αλλά δεν εξαρτάται από σένα αν αύριο θα έχεις δουλειά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ναι, και ένιωθα ότι πρέπει να μιλήσει κάποιος πια και γι' αυτό και στο θέατρο. Γιατί λίγο το αποφεύγουμε. Θεωρούμε ότι είναι η στιγμή που θεατρικά και ψυχαγωγικά πρέπει να μαλακώσουμε τη συνθήκη στην οποία ζούμε και να την κάνουμε λίγο πιο ροζ για να ξεχαστεί ο κόσμος. Εγώ πάντα ήμουν της λογικής ότι συντροφεύεις τον κόσμο με αυτό που περνάει. Δεν τον βοηθάς να το ξεχάσει. Τον βοηθάς, του δίνεις ένα χέρι ότι κι εγώ είμαι εδώ και όλοι είμαστε μαζί και όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε περίπου. Αυτό προσφέρει αυτό το έργο. Σε αυτά που έλεγες πριν, στην υπόθεση του έργου, υπάρχει το χρήμα, όπως το βλέπουν και υπάρχει οι δύο. Υπάρχει το χρήμα, υπάρχει συναλλαγή, υπάρχει ένα πάθος τρελό. Στη μέση υπάρχει τρελό. Και το σεξ όμως. Υπάρχει το σεξ, το οποίο είναι... Τι είναι, είναι εργαλείο σε αυτόν και σε σένα απλά προέκταση της αγάπης. Κοίταξε, από την ώρα που αυτός τη συναντάει και της δίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο είναι και πολύ αστείο για τη βραδιά που περάσανε, αρχίζει και μπαίνει ο φόβος και η αμφιβολία στην ηρωίδα, ποια είναι η αξία της. Δηλαδή, αυτό το έργο με έναν τρόπο το έχω συναντήσει πολλές φορές με άλλη μορφή. Όταν κατασκευαζόταν το σκηνικό, υπήρχε ένας τεχνικός, ο οποίος είχε μπει σε μία γούρνα για να φτιάχνει κάτι και σχολιάζαμε ότι είναι πιο φτηνό να αφήσεις έναν άνθρωπο μέσα στη γούρνα, να φτιάχνει τη γούρνα, παρά να βάλεις ένα μηχάνημα να τη φτιάχνει. Γιατί έχει κοστολογηθεί η ανθρώπινη εργασία και η ανθρώπινη ζωή τόσο φτηνά πια. Και κάτι τέτοιο προσπαθεί να σχολιάσει. Πόσο είναι η αξία σου σαν άνθρωπος. Mm. Όχι αυτό σαν εργασία μόνο. Αυτό το έργο μία φορά βρίσκεται μαζί, περνάει αυτό το βράδυ μαζί. Και από εκεί και πέρα στοιχειώνει ο ένας τον άλλο, συναντιούνται συνέχεια. Μισό λεπτάκι. Άρα ξανασυναντιούνται, παρόλη της αμοιβής. Διαχειρίζονται το θέμα αυτής της αμοιβής συνέχεια μέσα στο έργο. Μέχρι να... Είναι σαν ένας πειρασμός που της έχει μπει. Και όταν σε αυτό το ταξίδι που θα κάνει θα συναντήσει συνθήκες κατάρρευσης, θα μπαίνει πάντα είτε θέλεις μέσα στο μυαλό της είτε υπαρκτά για να της πει ότι πάρ' τα αυτά τα λεφτά, πάρ' τα αυτά τα λεφτά. Μα είναι... τι τύπος είναι κι αυτός? Είναι το άλλο της μισό. Είναι η μεριά η ανθρώπινη που είναι, ας το πούμε, ένα θεατρικό fight club. Το fight club εσύ το ξέρεις. Mm-hmm. Είναι οι δαίμονές σου, είναι αυτά που κουβαλάς εσύ και αυτά που σε τσιγκλίζουν στα δύσκολα και σου λένε πουλα εκείνο, πουλα τ' άλλο από σένα, πουλα αξίες, πουλα και ξεπούλα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο από πρόβες. Και όλα αυτά με πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό είναι που με δαιμόνισε σε αυτό το έργο, γιατί έχει βρει έναν τρόπο με πολύ να σου πει πολύ σκληρά πράγματα, με ένα χιούμορ το οποίο είναι τόσο απροσδόκητο. Αλήθεια δεν έχω ξανασυναντήσει έργο που να μπορεί να παντρεύει το χιούμορ με τόσο βαθιά υπαρξιακά πράγματα. Είναι ένα ταξίδι στην Άβυσσο, ένα ταξίδι σε μια κόλαση με πάρα πολύ χιούμορ, γιατί αν δεις ότι ο ρόλος του Αντώνη του Καριστινού είναι ένας δαίμονας και αυτός λέει καλησπέρα σας, γεια σας, είμαι ο δαίμονας, είμαι αυτός που θα σου κάνω τη ζωή πολύ δύσκολη. Έχει από μόνο του ένα χιούμορ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρόβες και να ακούσουμε τι είπε στον Θοδωρή μας ο Σταμάτης Φασουλής. Δεν σε φοβάμαι, ακούς! Μόνο έχεις τεράστιο εγώ, αλλά δεν έχεις καμία δύναμη πάνω μου.
κύριε Φασουλή, ποια φορά είναι αυτή που σκηνοθετείτε την Ελένη Ράντου? Είναι η τέταρτη φορά, αλλά ουσιαστικά η δεύτερη. Γιατί οι δύο πρώτες είναι πολύ παλιά. Δεν ήμουν ο σκηνοθέτης που είμαι, δεν ήταν η Ελένη η ηθοποιός που είναι. Είμαστε και οι δύο ακόμα στο να γίνουμε. Ενδιαφέρουσα εποχή, αλλά προτιμώ αυτήν του τη δω. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που σκηνοθετώ κανονικά την Ελένη. Και πόσο διαφορετικό είναι το περσινό, το κλασικό έργο, η Φλουμπένα, από αυτήν? Εντελώς. Τόσο εντελώς διαφορετικό δεν γίνεται. Εντελώς. Είναι το Για μια ανάσα, ένα έργο που ανέβηκε στο Royal Court πριν 1,5-2 χρόνια. Από την υπόθεση κατάλαβα ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει την Ελένη. Το διάβασε πρώτη η Ελένη, της άρεσε και μου είπε μήπως να το κάνουμε. Ηρέμησε, θα φύγεις, ηρέμησε. Δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό. Δεν υπάρχει άνθρωπο που θα με ξεγελάσει εμένα. Εγώ οργανώνω ζωές ανθρώπων. Να σε ξεγελάσει. Γράφω αναφορές, κανονίζω το μέλλον τους. Να σε ξεγελάσει. Χιλιόμετρα. Και ποιος σε ξεγέλασε? Δεν ξέρω γιατί με πέρασε, αλλά καταλήξαμε εδώ γιατί το ήθελες. Μεγάλη απόσταση που είχε να διανύσει είναι ότι έπρεπε να είναι πάρα πολύ, σε πολλά σημεία πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ άμεση, πάρα πολύ κομική και συγχρόνως πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ επιθετική, πάρα πολύ ζωντανή και συγχρόνως θύμα. Δηλαδή περνάει από όλη την γκάμα της γυναικείας ψυχολογίας, όλη την γκάμα. Και πρέπει να πω ότι κουραζόταν πάρα πολύ στην αρχή, πίστευε ότι ενώ δεν, το έργο δεν είναι τεράστιο, είναι 2 ώρες παρά. Νομίζω ότι δεν τα βγάλει πέρα. Είναι δηλαδή και ψυχολογική και μυϊκή η κούραση. Νομίζω όμως ότι θα είναι χάρμα. Νομίζω ότι θα είναι στην καλύτερη τη στιγμή. Ας υποθέσουμε ότι αυτός θεωρεί ότι έχει ένα χρέος απέναντί σου και εσύ δεν τον αφήνεις να το πληρώσει. Όχι. Ένας δαίμονας δεν θα είχε ποτέ χρέη. Τι εννοείτε, ότι δεν γίνονται αυτά? Δεν γίνονται αυτά. Τι λέτε, όλος ο κόσμος έχει χρέη. Δεν θα έχει ένας δαίμονας? Όταν είπατε ότι έχει μεγάλη διαφορά εκτός από εσάς και η Ελένη Ράντου από αυτό που ξέρατε παλιότερα με αυτό που είναι σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζετε, τι έχει κατακτήσει σήμερα? Έχει γίνει μια φοβερή επαγγελματίας με μεγάλη δόση ερασιτεχνισμού, με την έννοια που λέμε εραστή της τέχνης, ενώ έχει μια θηριώδη τεχνική, θηριώδη, δηλαδή την ακούς να μιλάει ψιθυριστά και μετά να μιλάει με μια ανάσα και μια φωνή με τεράστιο όγκο. Συγχρόνως έχει την αμφιβολία του ερεσιτέχνη, ότι δεν μου δίνει ο άλλος κάτι. Αυτά που λέγαμε στη σχολή, τα οποία εγώ τα βρίσκω τρυφερά σχεδόν. Κάτι αμφιβολίες δηλαδή, μικρού παιδιού, λες και βγήκε τώρα στο θέατρο. Στο κάτω-κάτω ήταν περιπέτεια της μιας βραδιάς. Μια νύχτα πάθους που την άλλη μέρα δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε που θέλω να το ξαναδώ. Δεν μπορώ να το ξαναδώ. Πώς θα μπορούσα να το ξαναδώ που δεν είχε αφήσει ένα τηλέφωνο? Αυτή την αμφιβολία που είπε ο Σταμάτης Φασουλής για σένα, φαντάζομαι ότι είναι συμφιτή με το άγχος, με το αυτό, ξέρεις, το πώς θα αντιμετωπίσεις το κοινό, τον εαυτό σου. Είναι συμφιτή με μια αγνότητα προσπαθώ να κρατάω. Δηλαδή κάθε φορά να ξεχνάω όλο το παρελθόν και κάθε φορά να έχω την αγωνία της πρώτης μου δουλειάς. Δεν συγκουράζεσαι όμως από αυτό, δεν σε πώς δεν καταπονεί? Με χάπια είμαι. Είσαι στα καλά σου. Είναι μπαλάκι νεύρων, είναι ψυχικός τυφώνας. Πάντως αν δεν ήσουν αυτή η γυναίκα που είσαι, με αυτό την παιδικότητα και την αγνότητα. Θυμάμαι την πρώτη φορά που την είχα δει στον Έλβις. Γέλαγα. Σταμάτα. Και το λέει παντού. Πάνω να τη δω και μου λέει, δεν σ' άρεσε. Εμένα. Λέει, σε είδα. Ήτανε μια σκηνή που δεν γέλα. Ναι, γιατί έπαιρνα ανάσα να γελάσω στις επόμενες, γιατί δεν μπορούσα. Έχει πάντα, έχεις μια οξία αντίληψη του τι συμβαίνει και αυτό από μόνο του, πέρα από όλα τα άλλα, μπορεί να κάνει το κεφάλι σου καζάνι. Δηλαδή μπορεί να σε φορτώσει. Απλώς ξέρεις τι, προσπαθώ να τα ξεχνάω όλα. Όταν κάθε ανεβαίνεις. Φορά που ξεκινάει μια δουλειά πρέπει να ξεχάσω, να μην κουβαλάω τίποτα από τη σιγουριά, γιατί οι σιγουριές μας κάνουν λίγο τσιμέντο. Δεν θέλω καθόλου τη σιγουριά. Είναι τόσο δημιουργική η ανασφάλεια και η αίσθηση ότι κάθε φορά είναι ένα καινούριο ταξίδι και δεν έχω ξαναταξιδέψει ποτέ. Παλιά πίστευα ότι κάθε δουλειά είναι, την αντιμετωπίζω σαν την τελευταία. Τελικά έχω κάνει λάθος. Την αντιμετωπίζω σαν την πρώτη. Σαν να μην είμαι ικανή να κάνω τίποτα. Πρέπει να ξεχάσω όλο το παρελθόν, πρέπει να ξεχάσω τα μπράβο, τις καλές κριτικές, τις κακές, τίποτα. Και να ξεκινάω σαν να είναι η πρώτη μου μέρα στο σχολείο.
Ξεχνάς λοιπόν το παρελθόν με τις καλές κριτικές ή ακόμα και με τις κακές, αλλά δεν έχεις πάντα την ίδια αγωνία για το πώς θα το δούνε. Πάρα αυτό πολύ, που τόσο καιρό ετοιμάζουμε. Και ειδικά αυτό το οποίο έχει κάνει 3 μήνες πρόβες, γιατί ξαναφτιάξαμε ομάδα από την αρχή, δουλεύουμε με όλα τα παιδιά πρώτη φορά και με την Ελένη την Ζουνίδου και με τον Αντώνη τον Καριστινό και με τον Ηλία τον Μελέτη και με τον Γκρίς και με τον Γιώργο. Επειδή δουλεύουμε για πρώτη φορά, είχα πολύ ανάγκη το χρόνο και το περίμενα πολύ αυτό. Δηλαδή το έχω διαλέξει από το Φλεβάρι σαν έργο. Και το περίμενα και το αγάπησα πολύ. Πες μου κάτι, εσύ τα έργα τα διαλέγεις καθόλου σύμφωνα με το πώς είσαι και εσύ σε κάθε εποχή, γιατί και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι αλλάζουμε. Δηλαδή λες για τις εποχές ότι αλλάζουν, πολύ ωραία, αλλάζουν πραγματικά και το τελευταίο καιρό και πάρα πολύ γρήγορα περνάμε από φάση σε φάση, αλλά και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε. Εσένα αυτό είναι ένας παράγοντας που σε απασχολεί στην επιλογή του έργου. Πώς είσαι εσύ, τι νιώθεις, σε τι φάση είσαι. Μα και για το Σταμάτη Φασουλή και για σένα είναι πρωτιά αυτό. Δηλαδή ένα πολιτικό έργο ουσιαστικά και σύγχρονο τόσο έτσι δηλαδή φτιαγμένο, κάτι λέει. Και τόσο γιατί τολμηρό το και τόσο, ας το αυτό πούμε, με ρίσκο. Αυτό το τολμηρό, σαν μικρό κορίτσι μας το περιέγραψες πριν, δηλαδή έχεις και λίγο τις συστολές και είναι τις πολύ ξεγυμνωμένο, είναι πολύ ξεγυμνωμένο. Δηλαδή θα ήθελα να το έχω κάνει 20 χρόνια πριν. Γιατί απαιτεί και ξεγύμνωμα ψυχής και απαιτεί και σχεδόν, δηλαδή ντύνομαι πάνω στη σκηνή, είναι 2 ώρες χωρίς να βγω καθόλου από τη σκηνή, χωρίς διάλειμμα. Νιώθω ότι εκτίθεμαι πιο πολύ από ποτέ. Είναι πολύ εκτεθειμένο πράγμα. Καλά βρε Ελένη, μου ρόλος είναι. Ναι, εντάξει, αλλά σε αυτή την ηλικία θέλεις πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο... Ελένη. Ναι. Να μην πω για την ηλικία. Ας σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν είμαστε σε αυτό το σπίτι, εμείς οι δύο δεν θέλω να μιλάμε για ηλικία. Για κοντά τα λόγια σου με την ηλικία. Αυτό δεν το ακούσατε, είναι στα δικαστήρια που λέει αυτό να μην γραφτεί. Ναι, να μην γραφτεί. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Και αναρωτιέμαι βρε Ελένη, από όλα τα έργα που έχεις ανεβάσει και έχεις κάνει τεράστιες επιτυχίες, υπάρχουν έργα που θα μπορούσαν να παίξουν αυτή την εποχή και να κολλάνε και με την εποχή? Ναι, γιατί επειδή πάντα ψάχνουμε σε μία ιδιόμορφη αλήθεια που μπορεί να έχει, είναι μερικά έργα τα οποία παρότι ήταν πολύ σύγχρονα ήταν και πολύ κλασικά. Η νύχτα ραδιοφώνων και σήμερα θα άντεχε. Νομίζω και ο Κατάδικος ακόμα θα άντεχε. Είναι πράγματα τα οποία αφήνουν μια ουρά που νιώθεις ότι αντέχουν στον χρόνο. Το λέω αυτό γιατί πριν από καμιά δεκαριά μέρες, 15, είχαμε τον Βλαδίμηρο εδώ. Και του λέω, ρε, εσύ δεν ήρθα τότε πριν 17 χρόνια, το θυμάμαι ακόμα στον Αντένα που μιλάγαμε για τον Άμλετ. Μήπως έρθω, του λέω τώρα που το ξανεβάζει, μου λέει, έχουν περάσει 17 χρόνια. Λέω, δεν πειράζει. Και τον ρώταγα γι' αυτό, λέω, πώς ξαναβγάζεις ένα έργο που έδεξε πριν 17 χρόνια ξανά και με μεγάλη επιτυχία τότε. Και τη συζητάγαμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό σε ρωτάω τώρα. Γιατί... Είναι μια εποχή που ο καθένας επιστρέφει σε παλιές του επιτυχίες. Γιατί είναι σταθερές. Αυτό που νιώθεις ότι αυτό αγαπήθηκε, άρα έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να αγαπηθεί. Σίγουρα αν έκανα ένα remake θα ξεκίναγα με πιο ήσυχη βάση, ότι ναι, αυτό ήταν καλό, άρα έχει κερδίσει. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και το λέει και το έργο είναι ότι δεν εμπιστευόμαστε πια. Είναι μια εποχή που η κρίση εμπιστοσύνης είναι στο έπακρο. Όταν κάτι συμβαίνει στην αγορά, συμβαίνει και στην πολιτική, συμβαίνει και στις σχέσεις, δεν εμπιστεύεται ούτε η αγορά εμάς, ούτε εμείς την αγορά. Οπότε, εάν υπάρχει μια καλή μαρτυρία, νιώθει πιο καλά ο κόσμος να έρθει να σε δει. Ελένη, είστε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Η κόρη σου ζωγραφίζει. Με τους τεχνοκράτες αναρωτιέμαι, πώς θα πας, βρίσκεις άκρη, συνεννοείσαι. Με τους ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν, το μυαλό τους δεν σκέφτεται με τέχνη. Έχω... Παλεύω να κάνω παρέα και με τέτοια άτομα, γιατί είναι... Όσο και αν υπάρχει χάος επικοινωνιακό, έχω φίλους που είναι τεχνοκράτες. Γιατί είναι ένας άλλος κόσμος που... Και να σε ανακουφίζουν κιόλας λίγο. Ναι, και σε ξεκουράζουν και έχει πολύ ενδιαφέρον επειδή είναι τόσο μακριά από σένα. Και βλέπεις, είναι και ένα ξύπνημα στην πραγματικότητα. Εσύ όμως την ξέρεις την πραγματικότητα, γιατί ξέρεις τη δουλειά σου και την ξέρεις και από μέσα και την ξέρεις και από έξω. Ιδάλλως θα μπορούσε να έχεις επιβιώσει. Κοίταξε, αν είσαι μόνο στον κόσμο της τέχνης σου, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Γιατί πρέπει να μην πάρεις ποτέ τα πράγματα στα χέρια σου.
Πρέπει να περιμένεις την πρόταση και το όνειρο του άλλου και να μπεις μέσα για να ενσωματωθείς αυτό. Εάν έχεις πάρει και τα πράγματα, πάλι είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσεις. Τώρα, έτσι κι αλλιώς τα διλήμματα αυτούς τους καιρούς είναι ανάμεσα στο χειρότερο και στο λιγότερο κακό. Δεν είναι ποτέ στο καλό και στο κακό. Δεν υπάρχουν διλήμματα που λένε αυτό είναι καλό και αυτό είναι κακό, άρα θα διαλέξω το καλό. Είναι διαλέγω από το χειρότερο και το λιγότερο χειρότερο. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, Πέμπτη ξεκινάτε. Ξεκινάμε την Πέμπτη. Είμαι με μεγάλη λαχτάρα. Με μεγάλη λαχτάρα επιτέλους να το ζήσετε πάνω στο σκηνή και ο κόσμος από κάτω. Όταν ξεκίνησα με τον Elvis στο Διάνα, και λεγόταν το έργο μαγειρεύοντας με τον Elvis, για ένα μήνα δεν πάταγε άνθρωπος, γιατί στην Ιπποκράτης μέσα ένα έργο μαγειρεύοντας με τον Elvis. Λοιπόν, ξανανιώθω ότι κάνω ξεκίνημα, γιατί θέλεις τα 2 χρόνια στο Εθνικό, ήταν μια μεγάλη ανάσα και μια μεγάλη σιγουριά και μια μεγάλη, ας το πούμε, ένα σταμάτημα, μια εποχή δηλαδή που δεν έψαχνα τα πράγματα πολύ. Και τώρα που έχουν τόση έρευνα, τόση αγωνία, ξέρεις τι συνειδητοποίησα, ότι είναι και ζωή αυτό, ρε αδερφέ. Είναι ωραίο. Και είναι η ζωή σου. Και είναι η ζωή μου. Και είναι η ζωή σου. Λοιπόν, Ελένη μου, καλή επιτυχία την Πέμπτη στο θέατρο Διάνα. Πολύ. Ξαναπες μας πώς λέγεται ο τίτλος της παράστασης. Για μια ανάσα. Για μια ανάσα. Και όταν είναι η ανάσα της Ελένης, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα έρθω να δω από αυτά που μου είπες τι θα βγουν ακριβώς έτσι όπως μου περιέγραψες, γιατί μας είπε και άλλα. Είναι πολύ δυνατό πράγμα, είναι πολύ δυνατό. Ναι, αλλά στις διευθμίσεις. Είμαι σίγουρη ότι άμα θα προδώσει, έχει δίκιο που δεν θέλει να τα προδώσει. Πολλά συνέβησαν στο έργο. Θέλεις να πάμε να δούμε αυτό το έργο της Ελένης. Άγκαζε. Ουλαλά. Πρέσβη, με κακό μαθαίνετε. Σας περιμένω. Ευχαριστούμε. Γεια πολλά.